ένα στενό οικογενειακό μέλος έπαιρνε τα παιδιά και τα πήγαινε στον θείο για να παίξουν. Συνειδητά. Με το πρόσχημα ενός αθώου παιχνιδιού, δύο κορίτσια από την ηλικία των 7 και 11 ετών αντίστοιχα, ανέχονταν τις ασελγείς πράξεις σε βάρος τους από άνθρωπο του στενού περιβάλλοντός τους. Χρειάστηκε να περάσουν 3 ολόκληρα χρόνια για να εξομολογηθούν στους γονείς τους πως ο θείος τον οποίο εμπιστεύονταν δεν ήθελε απλά να παίξει μαζί τους. Τώρα ένας άντρας 55 ετών να παίρνει τα παιδιά και να παίζουν μέσα σε ένα δωμάτιο κατά μόνας είναι ένα προβληματικό στοιχείο. Από την πρώτη καταγγελία των γονέων μεσολάβησε ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και η νοσηλεία του 55χρονου σε ψυχιατρική κλινική. Μόλις πήρε εξιτήριο, η εισαγγελέας έδωσε εντολή να συλληφθεί καθώς κρίθηκε επικίνδυνος. Ένα παιδί 8χρονο και 9χρονο που κάποιος τα χαϊδεύει και τα παίρνει στην αγκαλιά του και τα αθωπεύει με ασελγείς πράξεις βιώνει ορισμένα πράγματα με διαφορετικό τρόπο. Μπορεί βεβαίως να μην ήθελαν τα παιδιά, αλλά με την σωματική ρώμη και την βία την οποία ασκούσε πάνω και την κάνοντας κατάχρηση της ιδιότητας του θείου. Όσα καταγγέλει ο δικηγόρος των δύο οικογενειών Ευτύχης Μαυρογέννης προκαλούν σοκ. Τα δύο ανήλικα πήγαιναν στο σπίτι του 55χρονου με την προτροπή άλλου συγγενικού τους προσώπου που φέρεται να γνώριζε. Εμείς ως γονείς αυτών των αθώων ψυχών των παιδιών μας, πέρα από την οδύνη και την πραγματική στενοχώρια που βιώσαμε τις τελευταίες εβδομάδες που ανακαλύψαμε τις εγκληματικές ενέργειες αυτού του εγκληματία με τα άρρωστα ενστικτά του, ευελπιστούμε τα δικά μας παιδιά να είναι τα τελευταία που γίνονται θύματα αρρωστημένων στο μυαλό ανθρώπων. Εμείς θα ζητήσουμε να διευρυνθεί το κατηγορητήριο. Για μας υπάρχουν και συνεργοί σε αυτή την υπόθεση και θα πρέπει να κατά κάποιο τρόπο να τεθούν κάτω από τη διαδικασία του ελέγχου της δικαιοσύνης. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος αρνείται τις πράξεις του, οδηγήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα στις φυλακές Τρυπόλεως.